Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ τόσο διεξοδικά και τόσο ξεκάθαρα όσο θα το συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Πώς το σεξ χωρίς συνέστημα μπορεί να απορριθμίσει συναισθηματικά ανθρώπους με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τις λεγόμενες attachment wounds, τις πληγές, τα τραύματα που έχουν σχέση με τη συνδεσιμότητα. Προτού προχωρήσω στο να αναπτύξω το θέμα, επειδή κάποιος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο μπορεί να μην έχει δει άλλα σχετικά βίντεο στο κανάλι μας. Θέλω να εξηγήσω πολύ σύντομα τι σημαίνει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πώς είναι τα στυλ δεσμού και η θεωρία της προσκόλλησης και του δεσμού που ξεκίνησε από τον Μποούλπη. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούργια κλινική οντότητα η οποία είναι ήδη καταχωρημένη στο ICD. Περιμένουμε πώς την επόμενη έκδοση του DSM θα περιληφθεί και στον DSM. Το ICD είναι το εγχειρίδιο διάγνωσης και καταχώρησης ψυχικών και σωματικών διαταραχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Το DSM είναι το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές διαταραχές της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Είναι τα δύο μεγάλα εγχειρίδια στο οποία καταχωρούνται οι ψυχικέ διαταραχέ. Στο ICD καταχωρούνται και οι σωματικέ διαταραχές. Αν δει κάποιο τι διαγνώσει που κάνουν οι προσωπικοί γιατροί στο ΓΕΣΥ, για παράδειγμα, βάζουν κωδικού από το ICD. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε είναι μια καινούργια κλινική οντότητα και έχει να κάνει με ανθρώπου οι οποίοι κουβαλούν στη μνήμη τους στο υποσυνείδητο τους μια σωρία τραυμάτων, ψυχικών τραυμάτων, μια συλλογή από αδιαχείριστα τραύματα, τα οποία συνήθως αποκτούμε από πολύ νωρί στη ζωή μας, μεγαλώνοντας μέσα σε ψυχικά ή και σωματικά ή ακόμη και σεξουαλικά κακοποιητικά οικογενειακά περιβάλλοντα, που αυτά τα τραύματα είναι αποθυμένα... δηλαδή τα σπρώχνει ο άνθρωπος τη λύθη... αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά λύθη στον ανθρώπινο εγκέφαλο... απλώς υπάρχουν κατώτερα στρώματα αποθήκευσης μνημονικής εγγραφής εμπειριών... που όσο πιο κάτω είναι, όσο πιο βαθιά είναι στο υποσυνείδητό μας... αποθηκευμένες αυτές οι τραυματικέ εμπειρίες... τόσο λιγότερο τις έχουμε υπό τον έλεγχο μας... και από μόνες τους αποκτούν ζωή και έρχονται και μας ξαφνιάζουν και μας σαμποτάρουν και μας απορριθμίζουν όταν έχουμε ένα περιστατικό στο εδώ και τώρα, στη σημερινή πραγματικότητα, το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέει το μυαλό μας με τα τραύματα του παρελθόντος και έτσι προκαλείται το βασικό σύμπτωμα της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες που είναι η συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μία συναισθηματικά μνημονική αναδρομή emotional flashback και ενώ βρίσκεται στο εδώ και τώρα στο σήμερα νιώθει ξαφνικά τόσο άσχημα όσο ένιωθε όταν τραυματιζόταν πρωτογενός. Με πιο απλά λόγια, ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί εύκολα να χάσει την καλή του διάθεση, μπορεί εύκολα να νιώσει άσχημα ψυχολογικά, μπορεί να, να πέσει σε μελαγχολία, Μπορεί να βιώσει αυτό το οποίο στα αγγλικά ονομάζεται abandonment melange. abandonment melange σημαίνει μελαγχολία τη εγκατάλειψη. Να βιώσει δηλαδή έντονα αρνητικά συναισθήματα από το πουθενά, εντό εισαγωγικών από το πουθενά, με αφορμή, με trigger, ένα πράγμα που συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Που μπορεί να είναι κάτι πολύ απροσδιορίστο, όπω ένα βλέμμα ή μια, ένας έντονος τόνος στη φωνή ενός συνομιλητή ή να είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο όπως μια ε, συνάντηση σεξουαλική με έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να υπάρχει συνέστημα. Ο λόγος για τον οποίο μιλάω για αυτό το θέμα σήμερα είναι κάποιες ε, αναρτήσεις που έχω βρει στο Reddit. Το Reddit είναι ένας ιστότοπος στον οποίο γράφω διάφοροι άνθρωποι τις εμπειρίες τους και ζητάνε γνώμες και από άλλους ανθρώπους. Ε, έχω εγγραφεί σε διάφορες ε, θεματικές συζητήσεων στο Reddit και βρήκα τις εξή ακόλουθες αναρτήσεις, τις οποίες θα σας τις μεταφράσω εδώ πέρα οι οποίες με προβλημάτισαν και με έκαναν να σκεφτώ και να μπω στη διαδικασία να διαβάσω λίγο βαθύτερα τη βιβλιογραφία δηλαδή αυτά που σας λέω σήμερα δεν είναι από το Reddit είναι εξαφορμής αυτών των αρχικών uh, αναρτήσεων που διάβασα στο Reddit και να κάνουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η πρώτη ανάρτηση έχει τίτλο... «Casual sex is traumatizing for me». Το περιστασιακό σεξ, το σεξ χωρίς συνέστημα... είναι τραυματικό για μένα. Είναι μια γυναίκα που γράφει, η οποία λέει... «Θα ήθελα να γράψω αυτό εδώ στο Reddit... για να δω αν κάποιος άλλος μπορεί να βιώνει κάτι παρόμοιο». Βασικά, εγώ προσωπικά... I struggle with how most of my peers view sex. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην ηλικία μου βλέπουν το σεξ. As if it's something impulsive or casual. Βλέπουν το σεξ οι περισσότεροι στην ηλικία μου σαν να είναι κάτι παρορμητικό ή περιστασιακό. Κάτι απλό. I guess I feel like I really like to feel someone cares about me and won't betray me or find someone else which I know is related to my trauma, but still. Υποθέτω πω εγώ θέλω πραγματικά να νιώθω ότι κάποιο νοιάζεται για μένα και δεν θα με προδώσει ή θα βρει κάποιον άλλον, το οποίο ξέρω ότι είναι συνδεδεμένο με τα τραύματα μου, αλλά ακόμη αυτό νιώθω. I also have to remind myself to not judge myself for this. Does anyone else feel similarly? Λέει, επίσης πρέπει να επιθυμίζω στον εαυτό μου να μην κρίνω τον εαυτό μου γι' αυτό νιώθει κάποιο παρόμοια. Και απαντάει μια άλλη ε, uh, σχολιάστρια στο Reddit. Sex can be this really special healing bond between the right people, consenting adults of course, and in order to have that you have to trust. You have to have trust. Λέει mm -hmm. το σεξ μπορεί να είναι αυτός ο ειδικό θεραπευτικός δεσμός, ο ξεχωριστός θεραπευτικός δεσμός, ανάμεσα στους σωστούς ανθρώπους, Uh, ενήλικες οι οποίοι έχουν συγκατάθεση φυσικά και για να μπορέσεις να έχεις τη θεραπευτικότητα της συνδεσιμότητας του σεξ πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. I had so much casual sex when I was younger looking for love. Όταν ήμουν νεότερη λέει έκανα πολύ περιστασιακό σεξ ψάχνοντας για την αγάπη. It was not healing in any way. Δεν ήταν θε θεραπευτικό με κανένα τρόπο. I'm not ashamed but it cheapened sex in my experience. Δεν τρέπομαι γι' αυτό, αλλά έχει φτηνήσει το σεξ αυτή η εμπειρία του να κάνω περιστασιακό σεξ πολλές φορές. And things happened that crossed boundaries because there was not a foundation of communication. Και συνέβηκαν πράγματα σε αυτές τις περιστασιακές σεξουαλικές συνευρέσεις, τα οποία όπου ξεπεράστηκαν όρια, επειδή δεν υπήρχε ένα θεμέλιο επικοινωνίας. I'm married now and having sex with my husband who I love and trust. Τώρα είμαι παντρεμένη και το να έχω σεξ με τον άνδρα μου, τον οποίο αγαπώ και εμπιστεύομαι, is so much more fun, είναι τόσο πιο, πολύ πιο διασκεδαστικό, and really builds a connection rather than just a physical release. Και το σεξ λέει που κάνει με τον άνδρα της, εκτός το ότι είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, πραγματικά χτίζει μια σύνδεση παρά να είναι μια απλή σωματική εκτόνωση. It's surprising that the sexiest sex I have ever had is in my marriage, but it makes sense. Είναι εκπληκτικό, λέει, ότι το πιο sexy sex που είχα ποτέ μου είναι μέσα στο γάμο μου, αλλά κάνει νόημα. Sex can be really special, but there is so much more to it than just the physical motions. Το σεξ, λέει, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από τις σωματικές κινήσεις. Μια άλλη κοπέλα γράφει «Casual sex is not traumatizing for me». Το περιστασιακό σεξ δεν είναι τραυματικό για μένα. But it makes me feel dysregulated and chaotic. And it's boring for me. So I don't do it. Αλλά λέει, το περιστασιακό σεξ δεν είναι τραυματικό για μένα, αλλά με κάνει να νιώθω απορριθισμένη συναισθηματικά και χαωμένη ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα χάος και είναι και ανιαρό για μένα, γι' αυτό δεν το κάνω for Είναι καλό πράγμα να γνωρίζεις τι είναι καλό για σένα και τι δεν είναι καλό για σένα. Τι δουλεύει για σένα και τι δεν δουλεύει για σένα. Κάποιος άλλος γράφει άνδρας είναι αυτός τώρα. Λέει, οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους να νιώθουν συνδεδεμένοι με κάποιον ο οποίος πραγματικά δεν γνιάζεται για το καλό μας. People with CPTSD know all too well the hazards of feeling bonded to someone who doesn't actually care for our well-being. Given the whole sex oxytocin bonding connection, I'm with you. Too scary to throw that bonding effect out to just anyone, anytime. The domain is lay. Τη συνδεσιμότητα που προέρχεται από το σεξ μέσω της οκυτοκίνης, της οξυτοκίνης που έχουμε μιλήσει στο τέταρτο επεισόδιο του The Sexy Ed Series στο podcast μας για το πώς δουλεύει η οκυτοκίνη και πώς συνδέει τους ανθρώπους. Δεδομένης λέει της συνδεσιμότητας που προκαλεί το σεξ και η οκυτοκίνη που εκκρίνεται κατά το σεξ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ φοβιστικό να προκληθεί η σύνδεση με οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή. I must have total emotional and mental safety in a whole relational context absolutely established first. Για μένα προσωπικά δουλεύει το να έχω πλήρη συναισθηματική νοητική ασφάλεια σε μια uh, σχέση ολοκληρωμένη in a whole relational context, σε μια uh, συνθήκη ολοκληρωμένη συναισθηματική σχέση, η οποία να εγκατασταθεί πρώτα και μετά να κάνουμε. Σεξ. και η τελευταία ανάρτηση που θα σας διαβάσω θα σας μιλήσω λίγο για αυτή γιατί είναι μεγάλη ανάρτηση λέει ότι είναι μια γυναίκα η οποία είχε βιώσει τραύμα βιασμό και λέει αντέδρασα μετά από το τραύμα μου και καθ' υπερβολή έκανα πολύ περιστασιακό σεξ με κάποιο τρόπο το υποσυνείδητο μου δούλεψε έτσι, ώστε μου είπε ότι δεν μπορεί να βιαστείς ξανά αν ποτέ δεν λες όχι. Ε, πίστευα, πίστεψα την προπαγάνδα ότι είναι ενδυναμωτικό να διαλέγεις το σεξ, επειδή αυτό δούλεψε για μένα. Ειδικά μετά που τόσοι πολλοί άνθρωποι που μου έκαναν bullying επειδή δέχθηκα βιασμό και ήμουν θυματοποιημένη σεξουαλικά. Ε, λέει ότι έχει βιώσει αυτή η κοπέλα ότι, το λεγόμενο slut shaming, που σημαίνει να σου μιλάνε άσχημα και να σου λένε ότι είσαι beep. Ε, και λέει το έχω βιώσει αυτό σε τακτική βάση ακόμη και προτού να φιλήσω καν ένα αγόρι. Επειδή είχα μεγάλο στήθο από την εμφάνισή μου. δεν έβλεπα... Δεν έβλεπα, λέει, πόσο γελίο είναι αυτό το πράγμα... το να κατηγορούν μια κοπέλα ότι είναι μπιπ... λόγω του ότι έχει μια εμφάνιση σεξουαλικά θελκτική και ελκυστική. Ε, η αντίδραση που έκανα, λέει, τον, που για μένα ήταν επιλέγω να είμαι μπιπ... αφού με κατηγορείτε για μπιπ, επιλέγω να είμαι μπιπ... είναι επίσης επικίνδυνη, και φέρνει μεγάλο κίνδυνο ζημιάς για τις γυναίκες, λέει. Ε, λόγω του ότι ε, οι γυναίκες παίρνουν περισσότερο κίνδυνο για την αναπαραγωγική τους υγεία από το περιστασιακό σεξ ε, και κοινωνικό κίνδυνο να τις αποκαλέσουν BIP αλλά και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μολύνσεων είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρει ένα άνδρα σεξουαλικός με τα δεδομένα νοσήματα σε μια γυναίκα παρά μια γυναίκα να μεταφέρει σε έναν άνδρα όταν έχουμε ετεροφιλόφιλο σεξ. Ετεροφιλοφιλικό σεξ. Και λέει ότι τώρα, μετά που έχει περάσει εκείνη τη φάση αντίδραση στην οποία έκανε επίτηδε περιστασιακό σεξ για πολύ καιρό. Τώρα, λέει, έχει φτάσει στο σημείο που είναι πολύ αυστηρή για τις συζητήσεις που γίνονται πριν από το σεξ ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που θα κάνουν σεξ. Θα δεχόμουν ακόμα να κάνω περιστασιακό σεξ εάν συζητώντας με τους ανθρώπους προτού κάνω περιστασιακό σεξ δω ότι είναι άνθρωποι που είναι αξιόλογοι για να κάνω περιστασιακό σεξ μαζί τους. Κάνω συζητήσεις δηλαδή και συνήθως δεν προχωρώ στο να κάνω σεξ γιατί δεν Uh, έχουν τα standards που έχω ακόμη και για το περιστασιακό σεξ. Είναι εξοντοτικό να ψάχνεις να βρεις έναν άνθρωπο της προκοπής στις εφαρμογές γνωριμιών. Ε, έχω φτάσει στο συμπέρασμα μετά από πολλές, πολλές προσωπικές προσπάθειες ότι εκείνοι οι οποίοι κάνουν συχνά περιστασιακό σεξ είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνουν εξίσου συχνά συζητήσεις πριν από το σεξ για ανεπιθυμία της και για μολύνσεις, το οποίο είναι πολύ φοβιστικό, πολύ τρομακτικό. Και λέει ότι ε, επίσης νιώθω παρομοίως ότι θέλω οι σύντροφοι μου στο σεξ τουλάχιστον να νοιάζονται για μένα και για τους εαυτούς τους αρκετά ώστε να χρησιμοποιούν προφυλακτικά και να αντιλαμβάνονται την πιθανότητα των κινδύνων γιατί λέει ότι έχει πάθει ε, έχει διαγνωστεί με σεξουαλικός με τα δεδομένα νοσήματα στο παρελθόν και ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία λοιπόν <coughs> Διαβάζοντα αυτές τις αναρτήσεις στο Reddit ε, ε, είδα ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε και έτσι μπήκα και διάβασα και διάφορα επιστημονικά άρθρα ε, για το ζήτημα. Έχουν γίνει λίγες μελέτες, πολύ λίγες μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει σε έναν πληθυσμό φοιτητών πανεπιστημίου. Αυτές οι μελέτες προσπάθησαν να καταδείξουν ποια είναι τα ποσοστά του περιστασιακού σεξ στους φοιτητές και τις φοιτητρίες πανεπιστημίου στην Αμερική, ε, κολεγίου, ε, ποια χαρακτηριστικά μπορεί να είχαν οι άνθρωποι που έκαναν πιο συχνά περιστασιακό σεξ ή όχι, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το περιστασιακό σεξ στη ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων που το έκανα. Τι συμπεράσματα έβγαλαν αυτές οι μελέτες, αυτές οι επισκοπήσεις. Καταρχάς, επειδή οι άνθρωποι παντρεύονται αργότερα πλέον στην κοινωνία της σημερινή από ό,τι προηγουμένω, ενώ πριν 50-60 χρόνια, γύρω στα 20 χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι παντρεύονταν, σήμερα είναι γύρω στα 30 χρόνια, Υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιο να έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, γιατί βρίσκεται σε μια ηλικία σεξουαλική και συναισθηματική οριμότητα, όμω δεν είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμη να κάνει το βήμα μια committed relationship, μια σχέση με δέσμευση ή το γάμο. Οπότε λέει, έχει παρατηρηθεί από το 1988 μέχρι σήμερα, τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, έχει παρατηρηθεί 35 χρόνια, έχει παρατηρηθεί λέει μια αύξηση στη συχνότητα με την οποία οι άνθρωποι ε, μπαίνουν σε σχέσεις οι οποίες είναι σεξουαλικές και δεν υπάρχει συνέστημα. Ε, αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι τα λεγόμενα hookups ή ξεπέτες, δηλαδή μία συνάντηση σεξουαλικής φύσεως με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θα ξανασυναντηθείς, και οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν αυτή τη uh, διευκόλυνση, δηλαδή αρκετοί άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν έναν περιστασιακό παρτενέρ, μία περιστασιακή παρτενέρ, μπορεί μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών, όπως είναι το Tinder, όπως είναι το Bumble, όπως είναι το QCupid, ένα σωρό εφαρμογές γνωριμιών, το Facebook Date, μπορεί να συναντήσουν υποψηφίους και υποψήφιες για μία συνάντηση, Υπάρχει επίσης, λέει, μια μορφή που δεν είναι σχέση, μια συνεννόηση του στυλ ε, «Είμαστε φίλοι με προνόμια», «Friends with benefits», δηλαδή με έναν άνθρωπο έχουμε μια συμφωνία να συναντιόμαστε αραιά και που και να κάνουμε μόνο σεξ και όταν συναντιόμαστε να είμαστε σε ένα φιλικό κλίμα, γι' αυτό λέγεται φίλοι με προνόμια, αλλά στην ουσία να μην έχουμε συναισθηματική σχέση, να μην ερωτευόμαστε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή συμφωνούν οι άνθρωποι από την αρχή ότι οι ανταλλαγές που θα έχουν θα είναι μόνο σεξουαλικής φύσεως και όχι συναισθηματικής φύσεως. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λέει επιστρέφουν για να κάνουν σεξ ξανά με έναν πρώην ή με μία πρώην και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτές οι μελέτες λένε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαχωρίσουν το σεξ από το σύναισθημα και μπορούν να είναι ξεκάθαροι με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους για το ότι εγώ σήμερα θέλω μόνο να κάνω σεξ. Δεν θέλω να μπω σε σχέση, δεν θέλω να φλερτάρω, δεν θέλω να ερωτευτώ, θέλω μόνο να κάνω σεξ. Και υπάρχουν άνθρωποι που το επιχειρούν και το επιτυχάνουν. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ακόμη και αν προσπαθήσουν να βάλουν τον εαυτό τους στη διαδικασία του να κάνουν σεξ χωρίς να συνδεθούν, δεν τα καταφέρνουν να μην συνδεθούν. Δεν τα καταφέρνουν να μην νιώσουν συνδεσιμότητα. Ίσως, ίσως ένας παράγων, λένε οι μελέτες, να είναι το γεγονός ότι έχουν ζητήματα σύνθετης διαταραχής με τα τραυματικού στρες, τα οποία να έχουν άμεση σχέση και με το attachment wounds, να έχουν τραύματα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, είναι πολύ παράδοξο να έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και να μην έχει και attachment wound παράλληλα. Γιατί τα περισσότερα τραύματα τα οποία προκαλούν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε είναι τραύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνδεσιμότητα με του βασικού φροντιστέ. Δηλαδή, δηλαδή με απλά λόγια. Ε, ξανά να μιλήσω τώρα λίγο για την θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby και Μπόλπι η οποία έχει εξελιχθεί και από την Mary Ainsworth και τους υπόλοιπους και σήμερα αποτελεί μια έτσι εξαιρετικά δημοφιλή θεωρία στην ψυχολογία και σε αρκετές θεραπευτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι αρχές της θεωρίας της προσκόλλησης. Η θεωρία της προσκόλλησης λέει ότι τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, έχουν ανάγκη τους γονείς ή τους φροντιστές τους, όχι μόνο για να τους φροντίσουν σωματικά, για να τα ταΐσουν, για να τα λούσουν, για να τα α, πάνε στο γιατρό, να τα προστατεύσουν από σωματικούς κινδύνους, αλλά τα βρέφη έχουν ανάγκη τους φροντιστές, τους γονείς και για να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί τους. Έχει ανάγκη το βρέφος τη σύνδεση με τον φροντιστή, τη φροντίστρια, τη μητέρα, τον πατέρα. Εάν ε, υπάρξει πρόβλημα στη συνδεσιμότητα μεταξύ του βρέφους και του φροντιστή αν δηλαδή αν πάρουμε το παράδειγμα που ο φροντιστής ο κύριος φροντιστής είναι η μητέρα αν για παράδειγμα μια μητέρα είναι ψυχρή, είναι απόμακρη ή βιώνει κατάθλιψη ή έχει κάποια σοβαρά προβλήματα στην προσωπικότητα της και έχει μια συμπεριφορά απέναντι στο βρέφος η οποία είναι είναι ε, ψυχρή, απορριπτική, αν κακοποιεί το παιδί ή αν παραμελεί συναισθηματικά το παιδί, τότε το παιδί αποκτά τραύματα ψυχικά, το οποία έχουν σχέση με τη συνδεσιμότητα και αποκτά τη λεγόμενη αγχώδη προσκόλληση. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα υγιές ψυχοσυναισθηματικά περιβάλλον, όπου η μητέρα, ο πατέρας, ο φροντιστής, η φροντίστρια είναι δοτική προς το παιδί και παρέχουν τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζεται και δικαιούται το κάθε ανθρώπινο παιδί για να μεγαλώσει υγιώς και είναι συναισθηματικά παρόντες στη ζωή του παιδιού και το κάνουν να νιώθει ασφαλές που είναι ευθύνη του γονιού να κάνει το παιδί να νιώθει ασφάλεια τότε αυτό το παιδί μεγαλώνοντας αναπτύσσει ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Δηλαδή μπορεί να συνδεθεί με ασφάλεια, με συναισθηματική ασφάλεια, με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει συναισθηματική παραμέληση στο οποίο υπάρχει ψυχική βία, στο οποίο υπάρχει σωματική βία, στο οποίο ο γονιός, η γονή, η γονής, η μητέρα, ο πατέρας, ο φροντιστής, οι φροντιστές, η φροντίστρια συμπεριφέρονται με έναν τρόπο κακοποιητικό, τότε το παιδί θα αναπτύξει ένα δεσμό και τα ανασφαλή στυλ έχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Το αγχώδες στυλ το αποφευκτικό στυλ και το αποδιαργανωμένο ή χαοτικό Στο αγχώδες στυλ το παιδί και ο ενήλικας μετέπειτα ο οποίο εξακολουθεί να έχει ένα αγχώδες στυλ έχει τεράστιο φόβο εγκατάληψης και τα παιδιά που έχουν Αχώδες, τρίτες μου, και αυτά που έχουν αποφευκτικό και αυτά που έχουν αποδιοργανωμένο έχουν φόβο εγκατάληψης Και όταν βιώνουν εγκατάλειψη, είτε πραγματική είτε φανταστική, βιώνουν και το λεγόμενο abandonment melange, που σημαίνει μελαγχολία της εγκατάληψης, η τρομερή, η φοβερή συναισθηματική απορρίθμιση που συμβαίνει όταν βιώσουν εγκατάλειψη, και αυτό είναι ένα βασικό λόγο που πολλοί συνεξαρτόμενοι άνθρωποι δεν χωρίζουν από τι κακοποιητικέ του σχέσει, γιατί φοβούνται τη μελαχολία τη εγκατάλειψη την οποία θα βιώσουν εάν παρατήσουν έναν κακοποιητικό σύντροφο και αν χωρίσουν από έναν κακοποιητικό σύντροφο. Στο αχώδε στυλ προσκόλληση, ο άνθρωπο νιώθει συνεχώς ανασφάλεια και φόβο ότι θα τον εγκαταλείψει ο άλλος, οπότε προσκολάται πολύ πάνω του, συνεξαρτάται ουσιαστικά. Και κάνει υπερπροσπάθεια για να διατηρήσει τη σχέση. Στο αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, που επίσης οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης ή αποφευκτικό στυλ δεσμού έχουν το φόβο της εγκατάλειψης, τον οποίο όμως αρνούνται ότι τον έχουν, δεν το παραδέχονται ότι τον έχουν και αρκετοί ναρκισιστέ, άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, έχουν και αποφευκτικότητα παράλληλα, αλλά δεν είναι μόνο οι ναρκισιστέ που έχουν αποφευκτικότητα. Μπορεί και ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο να έχει αποφευκτικότητα, όσο παράδοξο και αν μα ακούγεται. Οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ προσκόλληση ή αποφευκτικό στυλ δεσμού φοβούνται πάρα πολύ την εγκατάληψη και ακριβώ επειδή φοβούνται την εγκατάληψη, κάνουν πράγματα για να μην βιώσουν εγκατάλειψη και ουσιαστικά εγκαταλείπουν αυτοί πρώτοι τους άλλους ή αποφεύγουν να συνδεθούν ουσιαστικά με τους άλλους. Και ίσως ένας άνθρωπος με αποφευκτικό στυλ δεσμού να μπορεί να κάνει σεξ χωρίς συνέστημα και να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο να μπορεί να κάνει σεξ. Μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο στο οποίο είναι θα πάω να κάνω σεξ και θα φύγω δεν θα παραμείνω, δεν θα συνδεθώ, άρα θα αποφύγω να έρθω αντιμέτωπος, να έρθω αντιμέτωπη με το φόβο της εγκατάληψης και ου, όμοι γέννητο, ακόμη χειρότερα, με τη μελαγχολία και τη συναισθηματική απορρίθμιση την τεράστια που βιώνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγκαταληφθεί. Το τρίτο στυλ προσκόλλησης είναι το λεγόμενο χαόδες στυλ προσκόλλησης ή αποδιοργανωμένο, όπου οι άνθρωποι που έχουν αυτό το στυλ προσκόλληση στο χαοτικό ή το αποδιοργανωμένο είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με απρόβλεπτου γονεί, απρόβλεπτου φροντιστέ, με γονεί οι οποίοι τη μια του φέρονταν καλά και την άλλη του χτυπούσαν, του κοπανούσαν και ψυχικά και σωματικά. Είναι τα πιο βαριά τραυματισμένα παιδιά αυτά που έχουν και παρουσιάζουν το αποδιοργανωμένο αιχώτικο στυλ προσκόλλησης, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εύκολα θα κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα και εύκολα θα απορριθμιστούν από αυτό το σεξ χωρίς συνέστημα. Ε, να υπενθυμίσω λίγο τώρα στο καινούριο μου βιβλίο με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου» το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση. Υπάρχουν έτσι αναλυτικά πληροφορίες για τα πειράματα του παράξενου δωματίου που θα σας μιλήσω τώρα. Πρόκειται για κάποια πειραματική προσπάθεια της Μέρι Ainsworth και των συνεργατών της... η οποία προσπάθησε να αποδείξει τη θεωρία του δεσμού του Μπόουλπη. Οπότε πήρε α, μια ομάδα μητέρες με βρέφη ενός έτους... και ένας λόγος για τον οποίο κριτικάρονται τα πειράματα... είναι ότι πήρε μόνο μητέρες και βρέφη και δεν πήρε και πατέρες και βρέφη ή άλλου είδους φροντιστές... Όμω, αυτά έγιναν στι αρχέ τη δεκαετία του 70, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα κοινωνικά στερεότυπα και οι κοινωνικέ ηθίκε ήταν διαφορετικέ τότε. Ε, η πειραματική ηθίκη είχε ω εξή. Έμπαινα σε ένα παράξενο δωμάτιο, σε ένα καινούριο δωμάτιο που δεν είχε ξαναμπεί η μητέρα μαζί με το ενό έτου βρέφο για λίγη ώρα και μέσα στο δωμάτιο υπήρχε και ακόμη ένα πρόσωπο που ήταν μέλος της ερευνητική ομάδας, ξένο πρόσωπο προς το παιδί, πρόσωπο το οποίο έβλεπε για πρώτη φορά το παιδί. Έμενα για λίγη ώρα στο δωμάτιο και μετά έλεγαν οι ερευνητέ τη μητέρα να φύγει από το δωμάτιο και να επιστρέψει. Τα παιδιά με ασφαλές στήλ δεσμού, όταν έφευγε η μητέρα αναστατώνονταν και όταν επέστρεφε σύντομα επανέρχοντας στην ηρεμία, σύντομα ηρεμούσαν. Τα παιδιά με αχώδε στυλ δεσμού αναστατώνονταν ιδιαίτερα όταν έφευγε η μητέρα του και όταν επέστρεφε η μητέρα του, του έπαιρνε ώρα να ηρεμήσουν. Τα παιδιά με αποφευκτικό στυλ δεσμού, όταν έφευγε η μητέρα του από το δωμάτιο, έπαιζαν τα διάφορα, παρόλο που οι μετρήσει των καρδιακών του παλμών και των αναπνών του έδειχναν ότι ήταν αναστατωμένα, ενώ ήταν αναστατωμένα, δεν έδειχναν αναστατωμένα, και όταν επέστρεφε η μητέρα του, εξακολουθούσαν να παίζουν τα διάφορα και τους έπαιρνε επίσης αρκετή ώρα για να έρθουν σε μια καλή ψυχοσυναισθηματική συνθήκη, να ηρεμήσουν δηλαδή. Τα παιδιά με αποδιοργανωμένο εχώτικο στυλ δεσμού, όταν έφευγε η μητέρα τους, τα έχαναν και αρκετά από αυτά προσκολούνταν πάνω στον άγνωστο, ο οποίος βρισκόταν στο δωμάτιο. Και όταν επέστρεφε η μητέρα, επίσης ήταν απορριθμισμένη. Οπότε, στο χωτικό στυλ δεσμού, λειτουργούμε στον αυτόματο. Το υποσυνείδητο μας κάνει επιλογές για μας και πολύ συχνά άνθρωποι με χαοτικό στήλ βρίσκουν τον εαυτό τους να εμπιστεύεται πολύ εύκολα αγνώστους, όπως τα βρέφη στο παράξενο δωμάτιο το οποίο εμπιστεύονταν τον ερευνητή που ήταν ένας άγνωστος για αυτά και προσπαθούσαν να συνδεθούν μαζί, τους, μαζί του μόλις έφευγε η μητέρα τους, το ίδιο και ενήλικε με χαοτικό και αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα για σαν ένα μηχανισμό άμυνας. Συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα οπωσδήποτε. Προσπαθώντα να κάνω μια υπεραναπλήρωση. Δεν αντέχω καθόλου την στενοχώρια που νιώθω επειδή έχω εγκαταληφθεί. Οπότε πάω να συνδεθώ με τον πρώτο άνθρωπο που θα βρω μαζί μου, άνθρωπο να είναι και ό,τι να είναι. Και έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η τελευταία ανάρτηση που σας διάβασα... της κοπέλας η οποία μετά που δέχθηκε slut shaming... μετά που δέχθηκε bullying δηλαδή για το ότι είναι μπιπ... χωρίς η κοπέλα να είχε κάνει καν σεξ ή καν να φιληθεί με αγόρια... και μετά που δέχθηκε βιασμό η αντίδραση της... δεν ήταν απόκριση, ήταν αντίδραση... η αντίδραση της ήταν να επιλέγει η ίδια να κάνει περιστασιακό σεξ... για να ξορκίσει το φόβο της ότι μπορεί να βιαστεί ξανά. Ήταν μια αποδιοργανωμένη αντίδραση, μια χαοτική αντίδραση. Λοιπόν, οι μελέτες τις οποίες διάβασα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν το σεξ χωρίς συνέστημα και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, είτε δεν μπορούν να το διαχειριστούν λόγω αξιακών συστημάτων, λόγω αξιακών συστημάτων που έχουν, δηλαδή λόγω των πεπιθήσεων τους, λόγω των πιστεύω τους, λόγω των αρχών τους και των αξιών τους, που πολύ συχνά μπορεί να είναι επηρεασμένα και από τη θρησκεία στην οποία ανήκουν ή από την κοινωνία στην οποία βρίσκονται, ή να μην μπορούν να το διαχειριστούν λόγω του ότι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και έχουν τραύματα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, attachment wounds, και παρόλο που αξιακά μπορεί να το δέχονται το κομμάτι του ότι ναι, είναι ανθρώπινο κάποιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει, δεν μπορεί να μπει σε μια συναισθηματική σχέση, μπορεί να επιλέξει με σεβασμό, συνειδητά, να κάνει σεξ χωρίς να έχει σχέση. Για μένα το αξιακό κομμάτι σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με το να μην ξεγελάσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, να είναι και οι δύο άνθρωποι που θα συμφωνήσουν να κάνουν σεξ χωρίς να βρίσκονται μέσα σε σχέση, σε μια σχέση που να υπάρχει συνέστημα, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει έρωτας, να υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια, να υπάρχει μια συνεννόηση και μια α, συμπόρευση. Για μένα απαραίτητο είναι να το ξεκαθαρίσουν από την αρχή τι ακριβώς θέλουν, να μην μπουν στη διαδικασία είτε και οι δύο, είτε ο ένας από τους δύο να πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δηλαδή να το παρουσιάσει ότι ξεκινάμε κάτι τώρα και τώρα ξεκινάει μια σχέση και ε, μην σκέφτεσαι ότι επειδή θα κάνουμε σεξ το πρώτο ραντεβού ότι δεν θα σε δώσω σοβαρά μετά, ενώ στην πραγματικότητα θέλει απλώς να κάνει σεξ και δεν θέλει να κάνει μετά σχέση. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι Πώς συμβαινει αυτο το πραγμα υπαρχουν ανθρωποι ξεγελούν τους άλλους προκειμένου να έχουν μια καλύτερη εμπειρία σεξ γιατί όπως έχουμε πει και στο τέταρτο επεισόδιο του Sex at Series στο podcast τα συναισθήματα βελτιώνουν τη σεξουαλική λειτουργία και τη σεξουαλική ευχαρίστηση και η οκητοκίνη έχει βρεθεί ότι επηρεάζει θετικά τη σεξουαλική λειτουργία όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών και έχει παρατηρηθεί και σε δικέ σα αναφορέ, σε email που μου στέλνετε, τι ιστορίε σα κλπ. Ότι μπορεί κάποιο άνθρωπο που είναι ναρκησιστή και που είναι κακοήθη ναρκησιστή και θέλει να εκμεταλλεύεται του άλλου ανθρώπου, να ξεγελάσει του άλλου ότι έχει συναισθήματα ή ότι ε, συνδέεται και ότι ε, κάνει τη λεγόμενη δέσμευση, ότι ξεκινάει μια συναισθηματική σχέση, προκειμένου να δοθεί το άλλο πρόσωπο με μεγάλο συνέστημα, με ένταση και να έχει μια καλύτερη σεξουαλική εμπειρία και μετά να κάνει ghosting. Λοιπόν, το αξιακό κομμάτι όσον αφορά τη δική μου οπτική ως ψυχολόγου πρέπει να είμαστε έντιμοι και αν είναι μόνο σεξ που θέλουμε να μην τρεπόμαστε να το πούμε, να το ξεκαθαρίζουμε και να δεχόμαστε την επιλογή του άλλου ανθρώπου είτε να κάνει σεξ μαζί μα χωρί συνέστημα είτε να μα πει ότι εγώ δεν κάνω σεξ χωρί συνέστημα, το αποφεύγω γιατί με αναστατώνει, οπότε να δεχθούμε το όχι. Και το άλλο το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι να γίνεται μια πολύ ξεκάθαρη συζήτηση για το στάτου των ανθρώπων, τη συνθήκη που έχει ο καθένα σε σχέση με τα σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα και να χρησιμοποιείται προστασία. Ε, και όπως έχουμε πει και στα επεισόδια του podcast θα το ξαναπώ ότι δεν κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό εκτός και αν είμαστε σε μία μονογαμική σχέση για τρει μήνες τουλάχιστον που αυτούς τους πρώτους τρει μήνες χρησιμοποιούσαμε προφυλακτικό και μετά και οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη σχέση έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις για τα σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα και έχουν πάρει άλλο μέτρο προφύλαξη στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε μετερόφιλο ζευγάρι, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη. Γιατί, όπω έχουμε πει και σε ένα βλογ που κάναμε πριν δύο-τρει μήνε, που διαβάσαμε την ιστορία μια κοπέλα η οποία βίωσε την εμπειρία τη έκτρωση, τη είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη διακοπική και κυρίω επηρεάζεται τη γυναίκα που το βιώνει. Μπορεί να επηρεάσει και τον άντρα, αλλά σωματικά και ψυχικά κυρίω επηρεάζει τη γυναίκα που βιώνει την διακοπικήσεις Λοιπόν, οι μελέτε λένε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν σεξ χωρί συνέστημα. Η η άποψή μου είναι ότι αν μπορεί να διαχειριστεί σεξ συνέστημα, πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι αυτό θε, να είσαι έντιμο, έντιμη, υπεύθυνο, υπεύθυνη όσον αφορά την προφύλαξη από σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα και απρογραμμάτιση τη εγκυμοσύνη. Και επίση να υπάρχει συνένεση, ξεκάθαρη συνένεση, ότι και οι δύο άνθρωποι συνενούν και συμφωνούν ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Και επίση να έχουμε γνώση του κινδύνου ότι κάνοντας σεξ χωρίς συνέστημα με έναν άνθρωπο μπορεί να κολλήσει αυτός ο άνθρωπος μαζί μας ή να κολλήσουμε εμείς με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις να γίνεται μια συμφωνία για μια, ένα σχήμα φίλη με προνόμια ή σεξ της μιας βραδιάς ή οτιδήποτε και ο ένας από τους δύο να κολλήσει πάνω στον άλλον και να έχουμε μετά έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ερωτικά συναισθήματα και για κάποιον και άλλον, ο οποίος απλώς ήθελε να εκτονωθεί σεξουαλικά για μια βραδιά. Εδώ θέλω να υπερτονίσω, όχι απλώς να τονίσω, ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να μπαίνουμε σε, μια, σε ένα διακανονισμό σεξ χωρίς συναισθήμα, φίλοι με προνόμια, όταν είμαστε ερωτευμένοι με το άλλο πρόσωπο και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας «Α, επειδή το σεξ είναι κολλητικό, και επειδή το σεξ μπορεί να κάνει του ανθρώπου να κολλήσουν μεταξύ του, εγώ είμαι ερωτευμένο με αυτόν τον άνθρωπο, είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε θα πω ναι στο σεξ χωρί συνέστημα και θα κάθομαι να ελπίζω ότι θα υπάρξει συνέστημα. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό, αποφύγετε το. Και γενικά, αν κάποιο θέλει να κάνει σεξ χωρί συνέστημα και σεξ για μια φορά, θα κάνει με ανθρώπου με του οποίου δεν έχει καμία συναισθηματική σύνδεση. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές το να πηγαίνουμε πίσω και να κάνουμε σεξ με παλιούς ερωτικούς συντρόφους μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή μπορεί να ανοίξουν ξανά πληγές του παρελθόντος από εκείνη την παλιά σχέση και μπορεί να μπερδευτούν συναισθηματικά οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι συνεξαρτώμενος και ήσουν σε μια κακοποιητική σχέση με έναν αρκησιστή, και μετά από δύο χρόνια που κατάφερε να χωρίσει με τον αρκισιστή, με την αρχιστή πα πίσω και κάνει μόνο σεξ, μπορεί να ξανακακοποιηθεί και σίγουρα και να απορριθμιστεί. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η ψυχολογία ω επιστήμη δεν κάνει ηθικέ κρίσει. Και θεωρώ και ως ψυχολόγος και ως κοινωνικό επιστήμονας, αλλά και ως γυναίκα και ως μητέρα, ότι σε καμία περίπτωση δεν μετριέται η ηθική ενός ανθρώπου, η ηθική αξία ενός ανθρώπου... από το αν έκανες σεξ, αν δεν έκανε σεξ, με πόσους έκανες σεξ και ούτω καθεξής. Είναι για μένα εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Η καλοσύνη ενός ανθρώπου με τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Η σεξουαλική συμπεριφορά... Και οι σεξουαλικέ συνήθειε επηρεάζονται από την ηλικία ενό ανθρώπου, από την ιστορία ενό ανθρώπου, από τι συνθήκε ενό ανθρώπου, από γεγονότα που συνέβηκαν στη ζωή του τα οποία δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή να επηρεάσει. Και είναι άτοπο να κρίνουμε και να κατακρίνουμε έναν άνθρωπο από τη σεξουαλική του ζωή ή την απουσία σεξουαλική του ζωή. Γιατί στην εποχή μα συμβαίνει και αυτό, να δέχεται μπούλινγκ και κάποιο που δεν κάνει σεξ, όχι μόνο κάποιο που κάνει σεξ. Ό,τι και να κάνει, θα bullying. Έτσι όπω είναι τα πράγματα. Λοιπόν, οι μελέτε, όπω είπα, έχουν ω εύρημα ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν το σεξ χωρίς συνέστημα και δεν μπορούν να διαχειριστούν τις συνέπειες του σεξ χωρίς συνέστημα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει attachment wounds, έχει τραύματα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, με τη λογική του να αποφασίσει ότι ναι, εγώ θα το κάνω. Ναι, έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω σεξ, έχει ένα χρόνο να κάνω σεξ, έχει δύο χρόνια να κάνω σεξ, έχει έξι μήνε να κάνω σεξ, και έχει δύο μήνε να κάνω σεξ. Και παρόλο που ξέρω ότι έχω σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και απορριθμίζουμε εύκολα, παρόλο που ξέρω ότι έχω φόβο εγκατάληψη, και ζητήματα με τη συνδεσιμότητα μου, αχώδες στυλ δεσμού, ανασφαλές στυλ ε, αποφευκτικό στυλ αποδιοργανωμένος αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού. αυτά το ρισκάρω να κάνω σεξ. Μπορεί κατά τη διάρκεια του σεξ και αμέσως μετά να νιώθεις καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται, και τώρα μιλάω και με βάση τις μαρτυρίες ανθρώπων που μου έχουν εμπιστευτεί τις ιστορίες τους, κάποιε ώρε μετά ή την επόμενη μέρα, τι επόμενε δύο-τρει μέρε, μπορεί να του αναδόξει, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, μπορεί να του χτυπήσει άσχημα, μπορεί να απορριθμιστούν συναισθηματικά. Γιατί είτε μα αρέσει είτε όχι, το σεξ είναι κάτι πολύ προσωπικό. Κατά τη διάρκεια του σεξ είμαστε σωματικά και συναισθηματικά ευάλωτοι, είτε κάνουμε σεξ με συνέστημα είτε σεξ χωρίς συνέστημα ερχόμαστε κοντά με έναν άλλον άνθρωπο και είναι πολύ πιθανό να απορριθμιστούμε συναισθηματικά όχι απαραίτητος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, αλλά μετά τη σεξουαλική πράξη. Και αυτό πολλές φορές οδηγεί και σε δημιουργία ατέρια στο σχέσιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, μπορεί να κάνει σεξ χωρίς συναισθήμα, να απορυθμιστεί συναισθηματικά... και στην προσπάθεια να επαναρυθμιστεί, να μπει σε σχέση με εκείνο το πρόσωπο... παρόλο που να είναι ακατάλληλο εκείνο το πρόσωπο... προκειμένου να σταματήσει να νιώθει τη μελαγχολία της εγκατάληψης. Είναι μεγάλη παγίδα. Τεράστια παγίδα. Οπότε, αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο ή αν σας συμβεί στο μέλλον... να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε σεξ έξω από σχέση σεξ με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν γνωρίζεστε καλά, δεν έχετε μία στερεή σχέση, δεν έχετε γνωριστεί, δεν έχετε συμφωνήσει, δεν έχετε δημιουργήσει μία συναισθηματική συμμαχία. Με έναν άνθρωπο που μπορεί να μιλάτε στο chat ή μπορεί να έχετε βρεθεί λίγο και βρεθείτε στη συνθήκη του να κάνετε σεξ με αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά το σεξ, τις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα, να νιώθετε άσχημα. Να απορριθμιστείτε. Να νιώθετε ε, ανασφάλεια, να νιώθετε αρνητικά συναισθήματα, να νιώθετε θυμό, να νιώθετε απελπισία, να νιώθετε απορριθμισμένοι. Τότε είναι η καταλληλότερη ώρα για να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία, αν ήδη δεν κάνετε ή για να εστιάσετε στη προβληματική του εαυτού σας. Στο τι συμβαίνει με εσάς. Δηλαδή, αν εγώ αποφασίσω ότι θέλω να κάνω σεξ χωρίς συνέστημα, αποφασίσω ότι υπάρχει και οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει και αυτή η τάση, ότι στην νεολαία σήμερα υπάρχει και η τάση «Α, ας κάνουμε σεξ και να δούμε κιόλας αν ταιριάζουμε σεξουαλικά και μετά βλέπουμε αν προχωρήσουμε σε σχέση». Αν, κα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε. μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε σχέση. Και τι επόμενε ώρες ή μέρε νιώθουμε απορριθμισμένοι, τότε δεν πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω του άλλου άνθρωπου να ρυθμιστούμε συναισθηματικά, αλλά να προσπαθήσουμε μέσω του εαυτού μα να πάρουμε αυτό το ζήτημα στη ψυχοθεραπεία μα και να δώσουμε έμφαση στο πώ νιώθουμε. Όχι στο τι έκανε ή τι δεν έκανε ο άλλος άνθρωπος, αλλά στο πώς νιώθουμε εμείς μετά από αυτό που συνέβη. Μιλάμε τώρα για σεξουαλικές επαφές χωρίς συνέστημα με συνένεση. Εάν εσύ έχεις συμφωνήσει να κάνεις σεξ με κάποιον χωρίς να υπάρχει μία εγκαθιδρυμένη σχέση και μετά έχεις αναστατωθεί, θα πας να δεις τι συμβαίνει με εσένα. Τι συμβαίνει με εσένα. Ποιο τραύμα σου έχει ξυπνήσει. Τι έχει συμβεί το οποίο σε έχει αποδιοργανώσει. Μπορεί ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις κάνει σεξ να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία να σου ξυπνάνε τραύματα από τους φροντιστές σου. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ένας άνθρωπος με έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που να σου ξυπνήσει τα τραύματα από τον αρκισιστή γονιό σου που σε έχει κακοποιήσει. Μπορεί ο άνθρωπος με τον οποίο έκανε σεξ να είχε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά πριν από το σεξ και μετά από το σεξ. Και αυτό να σου ξύπνησε τα τραύματα ενός κακοποιητικού γονιού. Που τη μια στιγμή ο κακοποιητικό γονιό σου φέρεται με αγάπη και τρυφερότητα και την άλλη στιγμή σε καταχαιριάζει και σου φέρεται άσχημα. Στα πειράματα του παράξενου δωματίου τη Ένσγουρθ, η, τα βρέφη εκείνα τα οποία είχαν αποδιοργανωμένο και χαοτικό στυλ δεσμού, τα βρέφη εκείνα τα οποία πήγαιναν να συνδεθούν και επιχειρούσαν να πάρουν παρηγοριά από τον άγνωστο στο δωμάτιο ή τα βρέφη που είχαν μητέρε οι οποίε ήταν αλκοολικές, που μπορεί για ώρες να κοιμόντουσαν να έκλαιγε το παιδί τους και να μην ανταποκρίνοντα τη συναισθηματική ανάγκη του παιδιού που έκλαιγε, να ήταν μητέρε που να έκαναν χρήση ουσιών με όλη αυτή την χαοτική συνθήκη που επέρχεται όταν ένα άνθρωπο κάνει χρήση ουσιών και ούτω καθεξή. Οπότε, αν εγώ έχω απορριθμιστεί, πρέπει να ψάξω μέσα μου. Να βρω τι είναι αυτό που με έχει απορριθμίσει. Οπότε αν εγώ είχα έναν τέτοιο φροντιστή και έχω μεγαλώσει με ένα τέτοιο περιβάλλον με εναλλαγές που οι γονεί μου τη μια να μου φέρονταν καλά και την άλλη να μου φέρονταν απέσια, τη μια να ήταν ζεστή και την άλλη να ήταν απόμακρη. Αν εγώ μπω σε μια διαδικασία να κάνω σεξ με έναν άνθρωπο, ο οποίο μέχρι να κάνουμε σεξ είναι τρυφερό, γλυκό και προσπαθεί και απαντάει τα τηλέφωνα και απαντάει τα μπιντίμπατα και είναι παρόν, και μετά το σεξ κάνει γκόστινγκ, εξαφανιστεί, τότε ξυπνάει το τραύμα μου από του γονεί μου οι οποίοι δεν είχαν μια σταθερή συναισθηματική συμπεριφορά και δεν με αγαπούσα με σταθερότητα και ασφάλεια. Λοιπόν, οι άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και attachment wounds και πληγές τραύματα που έχουν σχέση με την προσκόλληση χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα μας, για να διαχειριστούμε τα τραύματά μας, να κλείσουμε τα τραύματά μας. Και επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στην επιλογή της σεξουαλικής και ερωτική μας ζωής. Εάν έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και αν έχεις attachment wounds και αν έχεις φόβο της εγκατάλειψης δεν συστήνεται να κάνεις σεξ έξω από σχέση. Γιατί αυτό θα σε απορριθμίζει ακόμη περισσότερο και θα σε επανατραυματίζει. Επίσης, αν είσαι αρρύθμιστος, αρρύθμιστη συναισθηματικά, απορυθμισμένος, απορυθμισμένη και έχεις μια χαοτική συνθήκη στη ζωή σου, πάλι δεν είσαι στο κατάλληλο σημείο για να κάνεις όχι σεξ μόνο, σχέση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανασφαλές στυλ δεσμού και ψυχοθεραπεύονται και ψυχοεκπαιδεύονται και προσπαθούν να ξεπεράσουν τα ζητήματά τους, σίγουρα πρέπει να ψάχνουν για ένα σύντροφο με ασφαλές στήλ δεσμού. Γιατί αν εσύ έχεις κάποιο ανασφαλές στήλ δεσμού, είτε αγχώδες, είτε αποφευκτικό, είτε χαοτικό, αποδιοργανωμένο ή και ένα μείγμα από τα τρία και πας και συναντήσεις κάποιον άλλον που είναι επίση έτσι... Τι θα κάνετε, θα, φα... θα φακάτε κουντουλιέ που λένε στην Κύπρο. Δεν θα χτυπάτε ο ένα το κεφάλι σα πάνω στον άλλο. Θα αποδι... απορυθμίζετε απορριθμίζετε ο ένα τον άλλο. Θα αποδιοργανώνετε ο ένα τον άλλο. Άρα, αν εσύ η εγώ είμαστε άνθρωποι με ανασφαλές τηλεδεσμού σε θεραπεία, προσπαθώντας να φέρουμε τον εαυτό μας στο σημείο του να δημιουργήσουμε επιτέλους ασφαλές τηλεδεσμού με τον εαυτό μας και να μπορούμε να δημιουργούμε και ασφαλές τηλεδεσμού με τους άλλους, πρέπει να αποφεύγουμε τους ανθρώπους που έχουν ανασφαλές τηλεδεσμού και κυρίω αυτούς που έχουν αποφευκτικό τηλεδεσμού και αποδιοργανωμένο. Γιατί αν εγώ έχω φόβο εγκατάλειψεις και συναντήσω έναν άνθρωπο αποφευκτικό και δημιου... προσπαθήσω να δημιουργήσω σχέση με έναν άνθρωπο αποφευκτικό, αυτός ο άνθρωπος θα με τραυματίζει συνέχεια. Θα με επανατραυματίζει συνέχεια. Θα με απορριθμίζει συνέχεια η αποφευκτική του συμπεριφορά και θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Θα γίνουν μαλλιά κουβάρια μέσα μου τα συναισθήματα. Μου. Ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Είναι σύνθετα πράγματα αυτά. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα και είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε τη σειρά ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γιατί μου δίνει και μένα την ευκαιρία να διαβάσω περισσότερα πράγματα, να προβληματιστώ και να ενημερωθώ σε σχέση με τι νέε εξέλιξει. Ανακεφαλαιώνοντα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν το να κάνουν σεξ χωρί συνέστημα και αν το επιλέγουν και το κάνουν με ηθικό τρόπο. Δηλαδή, με ξεκάθαρο τρόπο και εξηγώντα από την αρχή το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει το σεξ, αν το κάνουμε με προστασία και ευθύνη απέναντι στην πρόληψη μετάδοση σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και απρογραμμάτιση των εγκυμοσυνών, και αν είναι προσεκτική και σεβαστική ω προ του άλλου ανθρώπου και ξεκάθαρη, τότε κανένα πρόβλημα να το κάνουν δικαιούνται να το κάνουν. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν είναι παράνομο το να κάνει ένα άνθρωπο σεξ χωρί να είναι σε σχέση. Αν όμω έχουμε καταλάβει για τον εαυτό μα ότι το σεξ χωρί σχέση είναι κάτι που εμά προσωπικά του ιδίου μα μας αποδιοργανώνει ψυχικά, μα απορριθμίζει ψυχοσυναισθηματικά, μα προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση, τότε είναι καλή ιδέα και να το συζητήσουμε και με το θεραπευτή μας, όχι μόνοι μας, Μήπως πρέπει να βάλουμε ξεκάθαρα όρια και στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους για το ότι έχω παρατηρήσει και έχω πιστεί για το ότι κάθε φορά που προσπάθησα να κάνω σεξ έξω από σχέση μετά το πλήρωσα ακριβά συναισθηματικά, μετά απορυθμίστηκα συναισθηματικά, έχασα την ψυχική μου ευεξία και ισορροπία... Και επειδή αγαπώ τον εαυτό μου και θέλω να τον προστατεύσω και θέλω να προστατεύσω και τους άλλους από τυχόν δικές μου αντιδράσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια της αντιδραστικής βιαιότητας, αποφασίζω συνειδητά ότι επιλέγω να κάνω σεξ μόνο μέσα σε μία σχέση και μετά που η σχέση έχει στερεοποιηθεί. Δηλαδή να γνωρίζω καλύτερα έναν άνθρωπο, να συνδέομαι σε συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο με έναν άνθρωπο πρώτα και μετά να πάω στο σεξ. Και το ξεκαθαρίζω αυτό για μένα και το βάζω και σαν όριο στους άλλους. Δεν είναι ντροπή να πει κάποιος εγώ μπορώ να κάνω σεξ χωρίς συνέστημα και αυτή την περίοδο θέλω να κάνω μόνο σεξ και δεν έχω συνέστημα να δώσω. Δεν είναι ντροπή. Και επίση, δεν είναι ντροπή να πει κάποιο: Εγώ γνωρίζω καλά τον εαυτό μου και δεν μπορώ να διαχειριστώ το σεξ έξω από μια σχέση. Οπότε δεν θέλω να κάνω σεξ χωρί να είμαι σε σχέση. Θέλω πρώτα να γνωρίσω καλύτερα τον άλλον και μετά να αποφασίσω και να αποφασίσει και ο άλλο αν θα προχωρήσουμε στο να κάνουμε σχέση και σεξ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν το λέω καθόλου από ένα κομμάτι ηθική, θρησκευτική, ηθική, κοινωνική ηθική ή οτιδήποτε. Μιλώ καθαρά από τη σκοπιά της προστασίας, της ψυχική μα υγεία, της ψυχικής μας ευεξία και της ψυχική μα ισορροπία. Και να κοιτάμε ο καθένα τον εαυτό του, να μην κρίνουμε του άλλου. Ο καθένα θα κάνει αυτό που μπορεί να υποστηρίξει. Και αν εμεί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι δεν πρέπει να καταδικάζουμε τους άλλους που μπορούν να το υποστηρίξουν. Δηλαδή, αν εγώ προσωπικός δεν μπορώ να κάνω σεξ έξω από σχέση και αν κάνω σεξ έξω από σχέση απορριθμίζουμε, να μην κατηγορώ τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν σεξ έξω από σχέση και να τους λέω ότι είναι, ξέρω εγώ, μπιπ. Όχι. Ούτε επειδή εγώ μπορώ να κάνω σεξ χωρί σχέση, να κατηγορώ του ανθρώπου που δεν μπορούν να κάνουν σεξ χωρί σχέση και που επιλέγουν μόνο όταν είναι μέσα σε σχέση να κάνουν σεξ να του κατηγορώ συντηρητικού. Και ω παλιά μυαλά ή μυαλά. Όχι. Ο κάθε άνθρωπο πρέπει να γνωρίζει καλά τον εαυτό του, να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που του ταιριάζει και να κάνει επιλογέ οι οποίε να είναι υγιεινέ και για τον ίδιο και για του άλλου. Και εδώ θα εξηγήσω κάτι που είπα προηγουμένω. Είπα για αντιδραστική βιαιότητα. Στο, στην πρώτη σεζόν του podcast, θα δεν κάνω λάθο το 19ο επεισόδιο, μιλήσαμε για το reactive abuse ή αλλιώ αντιδραστική βιαιότητα. Που μιλάει για τι περιπτώσει εκείνες τι οποίε ένα άτομο το οποίο δέχεται ψυχική κακοποίηση και σωματική κακοποίηση και μόνο ψυχική κακοποίηση μπορεί να παρατηρήσει τον εαυτό του να αντιδράει με πολύ έντονο τρόπο. Και αυτό ονομάζεται reactive abuse. Ε, αν ένα άνθρωπο έχει τη διαταραχή μετατραυματικού στρε και έχει attachment wounds, και παρόλα αυτά ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντέξει το σεξ χωρί τη συναισθηματική προστασία μια σχέση, αν παρόλα αυτά προχωρήσει το να κάνει σεξ με έναν άνθρωπο, είναι πολύ πιθανόν, ειδικά αν εκείνο ο άνθρωπο πριν από το σεξ είναι ιδιαίτερα ομιλητικό, ιδιαίτερα επικοινωνιακό και μετά το σεξ σταματήσει να επικοινωνεί, είναι πολύ πιθανόν η συναισθηματική απορρίθμιση που θα προκληθεί στο πρόσωπο με σύνθετη διαταραχή, τραυματικού στρες και attachment wounds, να εκδηλωθεί και με αντιδραστική βιαιότητα προς το πρόσωπο το οποίο έκανε το λεγόμενο ghosting. Ενώ στην πραγματικότητα, εάν είμαστε καθαροί, από παρορμήσει. Δηλαδή, αν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μα και έχουμε θεραπεύσει τα τραύματα μας και έχουμε δουλέψει τα τραύματα μα, τότε μπορούμε να δούμε καθαρά ότι οποιοδήποτε έρχεται και μα υπόσχεται οτιδήποτε προκειμένου να κάνει έξω, ότι είναι πολύ πιθανόν μετά που θα πάρει αυτό που θέλει να μην δείχνει την ίδια όρεξη, την ίδια διάθεση για να επικοινωνήσει ξανά μαζί μας. Και να ξέρετε ότι κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει σεξ χωρίς δεσμεύσει και θέλει να δημιουργήσει ένα σχήμα φίλη με προνόμια, επίτηδε δεν θα επικοινωνήσει τις πρώτες μέρες μετά από την πρώτη σεξουαλική επαφή, γιατί προσπαθεί και ο ίδιος να μην δεθεί και εσείς να μην δεθείτε. Οπότε αν έχουμε καλή γνώση του εαυτού μας και καλή σχέση με τον εαυτό μας, δεν θα μπούμε σε αυτή τη συνθήκη. Θα το ξέρουμε από την αρχή ότι αν εγώ πάω να κάνω σεξ με αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος μετά θα θα, δεν θα δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον που έδειχνε προηγουμένως και επειδή αυτό εμένα με απορριθμίζει δεν θα το κάνω. Και έτσι δεν θα ξεσπάμε και πάνω στους άλλους. Προσοχή όμως, εάν είμαι ένας τύπος ο οποίος θέλω να απομιζώ συναισθηματικά τους άλλους ανθρώπους, αν είμαι ένας ναρκισιστής ο οποίος πουλάω φύκια για μεταξωτές κορδέλες και λέω κουβέντες οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν το άλλο πρόσωπο... ότι και καλά είμαι διατεθειμένος να δημιουργήσω μία συναισθηματική σχέση... αλλά είμαι τόσο μοντέρνος, οπότε ξεκινώ από το σεξ... και μετά εξαφανιστώ, η αντιδραστική βιότητα που θα φάω μετά... δηλαδή όταν απορριθμιστεί το άλλο το πρόσωπο... και αρχίζει και μου μιλάει άσχημα ή με, με βάζει στη θέση μου... ή με ξεμπροστιάζει, ε, θα τη δικαιούμαι. Και συμφέρει και σε ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να κάνουν σεξ χωρί συνέστημα να μην προσποιούνται ότι θα προσφέρουν συνέστημα, γιατί μετά είναι επικίνδυνο να δεχθούν και αντιδραστική βιότητα. Δεν λέω να σα ενώ να βγάζει μια έντονη αντίδραση και ένα έντονο θυμό. Και αυτό ο έντονο θυμό βγαίνει έντονο, γιατί ακριβώ αυτό το περιστατικό έχει ξυπνήσει τραύματα του παρελθόντος και έχει απορριθμιστεί το πρόσωπο. Θα χαρώ στο σχολείο να διαβάσω τι δικέ σα απόψει ή και εμπειρίε, ίσω σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Φιλιά. Να προσέχουμε τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου.